Καλημέρα. Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020 και έχουμε ένα πολύ ωραίο πρωινό vlog. Γνωριμίες μέσω ίντερνετ, προσοχή. Θέκλα μου, τυχαία ανακάλυψα μερικά από τα vlog σας στο YouTube και τα παρακολούθησα με ενδιαφέρον. Με όλο το θράσος μου και παρόλο που δεν ξέρω βέβαια κατά πόσον είναι θέμα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά νομίζω πως καλό θα ήταν να ενημερώνατε και να μιλάγατε για τις σχέσεις μέσω ίντερνετ. Για τις αυταπάτες, τα ψεύτικα προφίλ, τα romance scams και τα παρεμφερή. Είναι μια φίλη Ελληνίδα, η οποία ζει πολλά χρόνια στο εξωτερικό, που στέλνει το mail. Τις λέξεις σας τις άγνωστες θα σας εξηγήσω μετά. Οι ιστοσελίδες είναι γεμάτες με love scammers και τα θύματα άπειρα. Δεν έχω να σας γράψω δική μου ιστορία περί του θέματος. Δεν είμαι παθούσα, γιατί είμαι εκφύσεως καχύποπτη, αλλά βλέπω συνέχεια τα scam profiles που κάνουν μπαμ. Η λέξη scam σημαίνει απάτη, ερωτική απάτη σε αυτή την περίπτωση. Scam profile σημαίνει ένα προφίλ που είναι ψεύτικο, για απάτη, που είναι ενός απατεώνα, που δεν είναι αυτό που γράφει ότι είναι. Όταν λέμε romance scams, εννοούμε απάτες στο ρομαντικό τομέα. Είμαι γυναίκα ιατρός, έχω σπουδάσει στο Αριστοτέλειο. Αχ, και εσύ στο Αριστοτέλειο. Απηθήτα, το αγαπημένο μας. Και Αριστονίκη στο Αριστοτέλειο, το πρώτο πτυχίο και το διδακτορικό της και ένα από τα μάστερ της. Λοιπόν, εδώ και 30 χρόνια ζω και εργάζομαι στο εξωτερικό. Χαιρετισμού στην ωραία Πάφο και στη Λευκοσία. Στην ωραία Πάφο δεν θα ξαναπάμε. Έχουμε πάει τα Χριστούγεννα. Όχι, των Φώτων έχουμε πάει στην ωραία Πάφο. Θα ξαναπάμε. Α, ναι, ξαπάμε στην Πάφο. Στην Πάφο θα είμαι θα. Τώρα που μου το θυμίζετε, στην Πάφο θα είμαστε την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου στις 7 στο βιβλιοπωλείο Πάραγα για παρουσίαση. Ναι, πρέπει να αρχίσω να τα λέω κιόλας, γιατί πλησίασαν οι μέρες. Λοιπόν, όταν θα πάω 28 του Φεβράρι στην Πάφο για την παρουσίαση, θα δώσω τα χαιρετίσματα και στη Λευκοσία πηγαίνω πιο συχνά, μια-δυο φορές το μήνα. Και όταν πάω και στη Λευκοσία, θα δώσω και εκεί τα χαιρετίσματα, γιατί γνωρίζω ότι μένω σε ένα χωριό. Στην επαρχία Λευκοσίας, αλλά χωριό. Εκτίμηση και πάλι συγχαρητήρια για την αξιόλογη ενέργεια και δύναμή σας. Για την ενέργειά μας να ευχαριστήσετε τα γονίδια μας που είναι blend, που είναι μείγμα. Αυτό που έχουμε ανακαλύψει πρόσφατα. Λοιπόν, και συνεχίζει φίλοι. Σας ευχαριστώ με πολλούς χαιρετισμούς από το Down Under. Down Under λένε την Αυστραλία. Βρίσκομαι τώρα για βόλτα στην Αυστραλία, γιατί ο μοναχογιός μου έχει βρει εκεί την αγάπη της ζωής του. Δεν λέω, τα πάμε καλά οι συμπεριθέρες. Να είναι μόνο καλά τα παιδιά. Have a nice day. Greetings for Melbourne. Να έχεις μια όμορφη μέρα. Χαιρετίσματα από τη Μελβούρνη. Και απαντάω και εγώ στη φίλη τότε που έχει στείλει το mail. Να ζήσουν τα παιδιά. Και μου απαντάει. Ευχαριστώ. Και τα συγχαρητήρια παρακαλώ και για το γαμπρό μας. Είναι γκέι. Αλλά εμείς οι μητέρες έχουμε αποφασίσει να είμαστε περήφανες για την ευθύνη. We have decided to be proud of the responsibility with their coming out. Έχουμε αποφασίσει να είμαστε περήφανες για την ευθύνη που έδειξαν με το να ζουν τη ζωή τους ανοιχτά στον κόσμο. Και ούτως ή άλλως ζούμε στο 2019. Εννοείται ότι αυτό το mail είχε από το μέσα Σεπτεμβρίου. Have a nice day. Πες στις Κυπραίες και στις Ελληνίδες μαμάδες των γκέι ανδρών ότι το καλύτερο που μπορεί να τους συμβεί είναι ένας γαμπρός παρά μια νύφη. Νύφη και πεθερά είναι πάντοτε ένας εφιάλτης. Και όταν έστειλα προχθές τη φίλη ότι θα κάνω το vlog που μου έχει ζητήσει για την προσοχή από τις γνωριμίες από το ίντερνετ, μου γράφει και επιμένω και πάλι επιμένω, για μάνα μοναχογιού καλύτερα γαμπρό παρά αχαήρευτη νύφη που μόνο ανησυχία μες στο σπίτι φέρει και τον παραμικρό σεβασμό δείχνει και γελάει. Δεν χάνεις έτσι το γιο, αλλά αποκτάς και δεύτερο γιο, να φέρει για παράδειγμα χώμα για τα λουλούδια ή να πλύνει το αυτοκίνητο. Καλά τους εκμεταλλεύεσαι εσύ και το γιο σου και το γαμπρό. Γουστάρω φιλενάδα που είσαι τόσο προοδευτική και γουστάρω που με πολύ αγάπη περιβάλλεις τα παιδιά σου.
Έχεις ένα γιο μόνο, ο οποίος έχει παντρευτεί με άντρα, να ζήσουν τα παιδιά. Έτυχε το παιδί σου να γεννηθεί ομοφυλόφιλος και εσύ gracefully, με μεγάλη χάρη, το αποδέχεσαι και μάλιστα έχεις και καλή σχέση και με τη συμπεθέρα. Λοιπόν, ξέρεις, είμαι σίγουρη ότι ακούν αυτό το vlog αυτή τη στιγμή κάποια παιδιά που γνωρίζω και αγαπώ πάρα πολύ και ξέρετε ποιοι είστε. Οι οποίοι έχουν μαμάδες πολύ απορριπτικές, μαμάδες οι οποίες είναι το λιγότερο ομοφοβικές, θα μπορούσα να τις πει κάποιος, οι οποίοι θα έλεγαν μακάρι να είχα κι εγώ μια μαμά σαν εσένα. Σαν εσένα που χαίρεσαι και you celebrate. Celebrate σημαίνει στα ελληνικά γιορτάζεις τη χαρά του παιδιού σου. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στις γνωριμίες μέσω ίντερνετ. Λοιπόν, εσύ είσαι στην Ευρώπη, δεν λέω σε ποια χώρα είσαι να μην προδώσουν την ταυτότητά σου, και λες οι ιστοσελίδες είναι γεμάτες με love scammers και τα θύματα άπειρα. Λοιπόν, έχω παρακολουθήσει πρόσφατα μερικά ντοκιμαντέρ, τα οποία είναι αυστραλέζικα, από εκεί που είναι ο γαμπρός σου. Τα οποία είναι αυστραλέζικα ντοκιμαντέρ. Παρακολουθώ στο YouTube από το 60 Minutes Australia, είναι ένα εκπομπή 60 Minutes, 60 λεπτά της Αυστραλίας, που βάζουν διάφορα πολύ ενδιαφέροντα clips. Βάζουν όλα τα 60 λεπτά της εκπομπής, με όλων 30 λεπτά, 35. Λοιπόν, και είχα παρακολουθήσει 2-3 διαφορετικά ντοκιμαντέρ, τα οποία είχαν πάει δημοσιογράφοι σε αφρικανικές χώρες, όπως η Νιγηρία, όπως η Γκάνα, κάποιες χώρες αφρικανικές, πολύ φτωχές χώρες, τις οποίες ανθεί αυτού του είδους η επιχείρηση. Νεαροί άνδρες συνήθως, οι οποίοι δεν έχουν καν υπολογιστή στο σπίτι τους, πηγαίνουν και κάθονται με τις ώρες στα ίντερνετ καφέ εκεί στην περιοχή τους και φτιάχνουν δεκάδες ψεύτικα προφίλ στο Facebook, στο LinkedIn, στο Twitter, στο Instagram, στο Tinder, στα διάφορα dating apps. Και αυτά τα προφίλ είναι είτε ανδρικά είτε γυναικεία ή και τα δύο. Δηλαδή έδειχνε εκεί πέρα τον ντοκιμαντέρ περίπτωση να είναι ένα αγόρι, ξέρω εγώ, 20 ετών, το οποίο να διαχειρίζεται 5-6 προφίλ, στα οποία ήταν κοπέλα, είχε φωτογραφίες κοπέλας και έκανε online relationship, σχέση διαδικτυακή με άνδρες, προσποιούμενος ότι είναι κοπέλα, με απότερο σκοπό να τους πιάσει χρήματα. Ή ο ίδιος επιχειρηματίας, ο ίδιος απατεώνας δηλαδή, να είχε, ξέρω εγώ, 10 προφίλ που να είναι άνδρας, 10 προφίλ που να είναι γυναίκα και να τα έχει φτιάξει με δεν ξέρω εγώ πόσα πρόσωπα, τα οποία να είναι καθαρά για να τα εκμεταλλευτεί. Επίσης, έχω παρακολουθήσει ένα άλλο ντοκιμαντέρ, πάλι από το 60 Minutes, από μια γυναίκα Αυστραλέζα, η οποία ήταν 50 ετών, νομίζω 45, στην ηλικία μου εμένα πρέπει να ήταν, διαζευγμένη με 2 παιδιά, η οποία τα φτιάξε με έναν τύπο ο οποίος είχε φτιάξει ψεύτικο προφίλ από την Ινδονησία. Αυτός ο τύπος είχε μια επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών, ηρωίνης. Αυτός, το προφίλ του ήταν ψεύτικο με την έννοια ότι δεν έλεγε τι δουλειά πραγματικά κάνει και πουλούσε έρωτα σε αυτή τη γυναίκα. Ενώ αυτός είχε και φιλενάδα επίσημη με την οποία είχαν μαζί το κοντραμπάτο και την επιχείρηση. Πήγε αυτή η καημένη, η αφελής στην Ινδονησία να συναντήσει τον έρωτά της και συναντώντας τον, πέρασαν ξέρω 2-3 μέρες μαζί και στην επιστροφή της έδωσε μία τσάντα όμου, μία handbag και της είπε μπορείς να την πάρεις αυτή σε ένα φίλο μου στην Αυστραλία που του στέλνει κάτι φαγητά η μάνα του. Την πήρε αυτή αφελώς τη τσάντα, την έβαλε στον όμο, είχε μεν μέσα φαγητά η τσάντα, αλλά στο φοδράρισμα της τσάντας είχε περίπου 1 κιλό ηρωίνη. Την έπιασαν στο αεροδρόμιο, στην Ινδονησία πρωτού φύγει, την έβαλαν φυλακή και τον ντοκιμαντέρ ήταν για την τεράστια δικαστική περιπέτεια που είχε αυτή η γυναίκα. Έκανε 5 χρόνια μέσα στις φυλακές στην Ινδονησία, γιατί λέει υπάρχουν κάποιες χώρες όπως η Ινδονησία, οι οποίες έχουν πάρα πολύ αυστηρές ποινές για τη διακίνηση ναρκωτικών. Η γυναίκα ήταν εντελώς αύγαλτη, δεν είχε καμία ιδέα. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ήταν έμπορος ναρκωτικών
Και όμως είχε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα και είχαν φτιάξει μία προσπάθεια εθελοντική στην Αυστραλία και δούλεψαν δωρεάν δικηγόροι, οι οποίοι είχαν πάει στην Αυστραλία μετά 5 χρόνια να τη βγάλουν από τη φυλακή. Και πολλές άλλες τέτοιες ιστορίες. Έβλεπα και μια άλλη που ήταν μια κυρία γύρω στα 60, η οποία ήταν χείρα και πέθανε ο άντρας της, δηλαδή, ήταν μόνη και έλεγε την ιστορία της ότι τα φτιάξε διαδοχικά με 5-6 διαφορετικούς τέτοιους Αφρικανούς, στην Αυστραλία και αυτή, που πήγαινε στην Αφρική, τους έβρισκε επιτόπου, τους παντρευόταν, τους τάιζε, τους πόντιζε καλά-καλά, τις έτρωγε κάμποσα λεφτά, μετά τους χώριζε, μετά βρίσκε άλλον και μετά έλεγε εκεί πέρα, θέλω να μοιραστώ την εμπειρία μου, να προσέξετε πάρα πολύ, γιατί όταν κάτι είναι πολύ καλό για έναν αληθινό, συνήθως δεν είναι αληθινό. Και αυτή είχε μιλήσει στο 60 Minutes στην εκπομπή και τους είχε πει για αυτό το business και πήγαν και έκαναν το ρεπορτάζ. Λοιπόν, love scammers, απατεώνες αγάπης διαδικτυακά, υπάρχουν πάρα πολλοί. Αυτό που είπε η φίλη, ότι μας έστειλε το mail, ότι εγώ καταλαβαίνω ένα scam profile από την αρχή, να σας πω τι εννοεί. Όταν ένα προφίλ έχει φωτογραφίες κυρίως στρατιωτικών, φωτογραφίες ανδρών ντυμένων με στρατιωτικά ρούχα, και λέει Αμερικανός πεζοναύτης που βρίσκεται στο Ιράκ ή ή ξέρω εγώ ένας στρατιώτης μισθοφόρος των Ηνωμένων Εθνών που βρίσκεται στη Γάζα ή δεν ξέρω εγώ τι, και είναι το προφίλ φρέσκο προφίλ, δεν έχει πολλές δημοσιεύσεις μέσα, οι δημοσιεύσεις είναι μόνο φωτογραφίες έτσι ξεσκέτες, χωρίς λεζάντες, χωρίς τίποτα, που like πατάνε τα 5-6 άτομα που έχει φίλους στο προφίλ, το οποίο είναι γυναίκες. Είναι τη γνωστή ιστορία, είμαι Αμερικανός στρατιώτης, βρίσκομαι στη Μέση Ανατολή, ερωτευόμαστε, μιλάμε από τα τηλέφωνα, δεν μπορώ να βγω Skype γιατί δεν έχει ίντερνετ στο στρατόπεδο, δεν μπορώ να κάνω το ένα, δεν μπορώ να κάνω το άλλο, σε ερωτεύομαι, με ερωτεύεσαι, θέλουμε πάρα πολύ να βρεθούμε. Εγώ δυσκολεύομαι πολύ να ταξιδέψω γιατί έχω ένα πρόβλημα με το διαβατήριο ή γιατί δεν ξέρω εγώ τι άλλο και σου ζητάω να μου στείλεις 1000 ευρώ για να μπορέσω να έρθω να σε βρω και στέλνεις τα 1000 ευρώ και μετά σβήνεται και το προφίλ, σβήνονται και τα πάντα όλα και γίνεται χαμός. Ή μπορείς, σε παρακαλώ αγάπη μου, να μου δώσεις τα στοιχεία του iBanking σου ή την πιστοτική σου για να πάρω κάτι, γιατί ήθελα πάρα πολύ να σου πάρω ένα δώρο τώρα που θα βρεθούμε, αλλά μπλοκαρίστηκε η πιστοτική μου, δίνεις τη δικιά σου και σου κλέβει όσα χρήματα μπορεί να σου κλέψει, όσα χρήματα αν τυχόν έχει μέσα πιστοτική σου κλπ. Κλπ. Τα scam profiles είναι προφίλ τα οποία είναι κλεμμένες φωτογραφίες από πραγματικούς στρατιώτες, από πραγματικούς στρατιωτικούς. Και μάλιστα σε ένα από τον ντοκιμαντέρ που έχω παρακολουθήσει, εντάξει, τυχαία παρακολουθήσα τον ντοκιμαντέρ, γιατί μου αρέσουν τα ντοκιμαντέρ. Τα έχω παρακολουθήσει πριν 2-3 μήνες. Είχε βγει στην κάμερα και ένα στρατιωτικός, του οποίου τις φωτογραφίες, επειδή ήταν τη πολύ εύκολη παρουσία του, τις είχαν πάρει και τις είχαν βάλει σε 100-200 διαφορετικά spam profiles. Και έλεγε αυτός ότι λυπόταν πάρα πολύ όταν ανακάλυψε ότι τη δική του τη φωτογραφία και τα δικά του τα βίντεο που είχε στο προφίλ του τα είχαν υποκλέψει και τα είχαν χρησιμοποιήσει για να ξεγελάσουν μια γυναίκα. Και μάλιστα είχε βρεθεί και με μια γυναίκα που ήταν μια κυρία 65 ετών από την Αγγλία, η οποία είχε ερωτευτεί έναν τέτοιον τύπο διαδικτυακά και της είχε φάει και λεφτά και συνάντησε τον πραγματικό που ήταν της φωτογραφίας, ο οποίος φυσικά ήταν και παντρεμένος ο άνθρωπος και ήταν διαθέσιμος, ούτε ελεύθερος, οτιδήποτε, και έπινε μαζί καφέ και τους έπαιρνε κάμερα και συζητούσε και του λέει: έχω ερωτευτεί κάτι ψεύτικο με τη δική σου εικόνα. Εντάξει. Λοιπόν, όταν βλέπετε ένα προφίλ που σας φαίνεται περίεργο, πάρτε τις φωτογραφίες, κάντε τις save στον υπολογιστή σας και μετά κάντε image search. Στο Google, για παράδειγμα, στο browser της Google, άμα ψάξετε image search, άμα κάνετε Google search, image search, σας δείχνει που ανεβάζετε τη φωτογραφία και σας λέει αυτή η φωτογραφία έχει βρεθεί εδώ, 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 θα σας δείξει όλους τους τόπους στους οποίους έχει εμφανιστεί εκείνη η φωτογραφία. Άρα, αν οι φωτογραφίες από το προφίλ δείχνουν 17.000 διαφορετικούς τόπους που έχουν παρουσιαστεί, ή θυμάμαι μια φίλη μου, μια πελάτησα μου παλιά, ότι μιλούσε με κάποιον και ήταν ερωτευμένη και δεν ξέρω εγώ τι, και είναι πολύ καλός και είναι γιατρός και είναι στην τάδε περιοχή και είναι έτσι και είναι αυτός και ήταν Αμερικάνος στρατιωτικός γιατρός και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
Της λέω, φέρτε να δούμε το προφίλ του. Βλέπω το προφίλ του, εγώ της λέω, ξέρεις ποιον έχει φωτογραφία. Είχε φωτογραφία έναν τύπο, ο οποίος είναι όντως γιατρός και ο οποίος κάνει μια εκπομπή, την οποία εγώ τότε παρακολουθούσα από το TLC, True Life, πώς το λένε, TLC είναι True Life Channel. Ένα κανάλι που τότε το έπαιρνε από την Καλωδιακή, που έκανε επεμβάσεις, ήταν πλαστικός χειρουργός. Και είχαν πάρει τις φωτογραφίες αυτού του πολύ γνωστού πλαστικού χειρουργού από το προφίλ του στο Instagram, από το προφίλ του στο Facebook. Και μάλιστα της έλεγε σε κάποια φάση στο Messenger να σου στείλω μια φωτογραφία πιο προσωπική. Και έστειλε μια φωτογραφία που ήταν αυτός ξαπλωμένος στο κρεβάτι με τις πιτζάμες του. Και ήταν το ίδιο πρόσωπο με το οποίο ήταν φωτο. Και μου λέει, αυτός είναι, αφού βλέπεις, μου στείλε τη φωτογραφία αυτή μου είναι στο κρεβάτι. Λέω, το γεγονός ότι έχει στην κατοχή του αυτός που έχει το προφίλ. Φωτογραφία που άλλος είναι με κουστούμι, φωτογραφία που κάθεται σε ένα γραφείο και έχει πίσω του διπλώματα, φωτογραφία που είναι στο κρεβάτι, δεν σημαίνει ότι είναι αυτός ο ίδιος. Μπορεί να τα έχει κλέψει όλες από το προφίλ αυτού του ανθρώπου. Και θυμάμαι ότι τότε είχε σοκαριστεί όταν ανακάλυψε ότι είχε ερωτευτεί κάποιο ψεύτικο προφίλ έναν απατεώνα και ευτυχώς το προλάβαμε πριν του στείλει χρήματα. Ήταν έτοιμη να του στείλει χρήματα. Το οποίο δεν θυμάμαι γιατί τα ήθελε αυτό. Δεκαετίες κουβέντα, πενταετίες. Λοιπόν, προσέχουμε πάρα πολύ το προφίλ να μην είναι scam. Επίσης, δεν κάνουμε ποτέ συνάντηση με κάποιον εάν δεν είμαστε σίγουροι ότι εκείνο το πρόσωπο μας λέει είναι αυτό το πρόσωπο μας λέει ότι είναι. Τώρα, εννοείται ότι τα υπερατλαντικά, να είσαι εσύ στην Κύπρο και άλλος να είναι, ξέρω εγώ, στην Χαβάη ή να είσαι στην Ελλάδα και ο άλλος δεν ξέρω εγώ στην Νότια Αφρική, δεν ξέρω εγώ που αλλού, είναι πάντοτε επικίνδυνα. Είναι πάντοτε επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Προτιμούμε να γνωρίζουμε ανθρώπους που είναι πιο κοντά σε εμάς, γεωγραφικά, αν θέλουμε να κάνουμε dating από το ίντερνετ. Φροντίζουμε προτού συναντηθούμε από κοντά να γνωρίζουμε αρκετά πράγματα για εκείνον τον άνθρωπο, να έχουμε το πραγματικό του τηλέφωνο, να γνωρίζουμε για παράδειγμα που εργάζεται, να γνωρίζουμε όνομα και τηλέφωνο έναν-δυο ανθρώπων κοντινών του, σοβαρά τώρα. Και αν ο άλλος δεν θέλει να τα δώσει, δεν πας ραντεβού μαζί του. Και κάνουμε αυτοψία διαδικτυακή για το αν αυτός είναι εκείνο το πρόσωπο που λέει. Δηλαδή, για παράδειγμα, ζητούμε να βγούμε βίντεο κλήση. Αν είναι ένας ο οποίος προσποιείται ότι είναι άλλης εθνότητας, άλλης φυλής, άλλης καταγωγής από αυτό που είναι, δεν θα βγει με τίποτα σε βίντεο κλήση. Με τίποτα δεν θα βγει. Δηλαδή, αν είναι ένας νεαρός Νιγηριανός ο οποίος χειρίζεται ένα scam profile που λέει ότι είναι γυναίκα, πώς θα βγει βίντεο κλήση. Θα βγει. Επίσης δεν δίνουμε ποτέ τους αριθμούς του λογαριασμού μας, ποτέ δεν στέλνουμε χρήματα σε επίδοξο τέρι μας, ποτέ, ούτε δανείζουμε, ούτε στέλνουμε, ούτε δίνουμε χρήματα σε οποιονδήποτε. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω οι οποίοι το έχουν σαν δουλειά να κλέβουν ανθρώπους που συνήθως είναι στη μέση ηλικία και σε μεγαλύτερη ηλικία, άνθρωποι που έχουν χωρίσει ή που έχουν χάσει τον σύντροφο τους ή που έχουν μείνει χείρες, άνθρωποι που έχουν χρήματα που δεν είναι πολύ καλοί γνώστες του διαδικτύου και μπορούν εύκολα να τους ξεγελάσουν για να τους στείλουν χρήματα. Επίσης προσέχουμε πάρα πολύ τα phishing emails, τα spam emails, είναι email τα οποία έρχονται σε σένα από το πουθενά και σου λέει «Γεια σου, είμαι ο κύριος Στάδη, ο οποίος είμαι από την τάδε χώρα». Είμαι, ξέρω εγώ, από το Τιμπουκτού, ξέρω ποια χώρα, από την αυτή του Ελφαντοστούν, είμαι από την Λιβερία, δεν ξέρω ποια χώρα, συνήθως αφρικανικές χώρες. Και έχετε ένα συγγενή, ο οποίος ήταν εδώ και έχει αφήσει μεγάλη κληρονομιά και παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου να πάρετε το 1.000.000 ευρώ που σας αναλογεί από την κληρονομιά. Και λοιπά. Δεν τα κάνουμε delete και report αυτά τα emails. Γιατί αν μπες στην παγίδα να πιάσει συζήτηση, θα σου πει στείλε μου το λογαριασμό σου για να σου στείλω τα λεφτά που σου αντιστοιχούν και άρα υποκλέψει λεφτά από το λογαριασμό σου. Επίσης κάτι άλλο τέτοια, αυτά είναι και παλιά, αλλά μπορεί αν τώρα είσαστε φρέσκοι στο διαδίκτυο, τώρα να τα συναντάτε. Μπορεί και να σας στείλω ένα email ότι σας μιλεί ο δικηγόρος στον τετάδι και σας μιλώ εκ μέρους της χείρας τάδι, έχει πεθάνει ο άντρας της ο χείρος και της έχει αφήσει τόσα λεφτά, αλλά δεν μπορεί να τα πάρει, δεν ξαναπαντρευτεί, δεν κάνει το ένα, δεν κάνει το άλλο και χρειαζόμαστε, είστε πολύ τυχερός και χρειαζόμαστε τη δική σας βοήθεια για να πάρετε λεφτά και θα πάρετε και εσείς προμήθεια. Όχι,
Όχι, όχι, απάτες. Και διάφορα τέτοια. Οποιοδήποτε μας στέλνει email χωρίς να το γνωρίζουμε και μας υπόσχεται χρήματα, το πιο πιθανό είναι ότι θέλει να μας πιάσει χρήματα. Αυτά τα βάζουμε κατευθείαν στο καλάθι των αχρήστων ή ακόμη καλύτερα στο φάκελο spam. Όλα τα email έχουν φάκελο spam, που είναι ο φάκελος ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Αυτά είναι μηνύματα τα οποία στέλνονται παντού και σου λέει δεν θα τσιμπήσει κάποιος, δεν θα πιστέψει κάποιος ότι όντως εκπροσωπώ μια χείρα που έχει ανάγκη και να στείλει μια χείρα βοηθείας. Όχι, ταΐζεται και ποτίζεται ανεπρόκοπους τύπους οι οποίοι κάθονται στα ίντερνετ καφές και γελάνε που σας κοροϊδεύουν, γελάνε για αυτού, όχι που σας, για αυτούς που κοροϊδεύουν και λένε μιλάω με το ATM μου. Μιλάω με το ATM είναι το μηχάνημα που βγάζεις χρήματα, το cash machine. Έτσι έλεγαν, εκεί στο ντοκιμαντήρα έλεγαν what are you doing there? I'm talking with my ATM number 2. Είχαν και ονόματα τα ATM. Number 1, number 2, number 3. Λοιπόν, πάρα πολύ προσοχή. Τώρα, καλύτερα, είναι καλό μέσο κοινωνικοποίησης και γνωριμίας ανθρώπων το διαδίκτυο. Χρειάζεται όμως να έχουμε υπόψη μας ότι καλύτερα γνωρίζουμε ανθρώπους από την περιοχή μας, από τη χώρα μας, ανθρώπους για τους οποίους να εξακριβώσουμε τα στοιχεία τους πρωτού συναντηθούμε και δεν συναντιόμαστε ποτέ σε ερημικό μέρος, ποτέ δεν μπαίνουμε σε ξένο αυτοκίνητο, πάντοτε η συνάντηση γίνεται σε ένα κεντρικό μέρος, σε μια κεντρική καφετέρια της πόλης μας, όχι για φαγητό, μόνο για καφέ, γιατί μπορείς να φύγεις γρήγορα από την καφετέρια. Γνωρίζουν τουλάχιστον ένας δικός μας άνθρωπος, αν όχι δύο, πού είμαστε, σε ποια καφετέρια είμαστε, με ποιον άνθρωπο είμαστε, τι τηλέφωνο έχει αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο είμαστε. Προσέξτε, γιατί πολύ συχνά άνθρωποι που θέλουν να γνωριστούν μέσω διαδικτύου δίνουν τηλέφωνα που είναι τηλεκάρτες, που δεν είναι εγγεγραμμένα, που δεν φαίνεται ότι είναι δικά τους. Και μπορεί να σας δώσουν ένα τηλέφωνο το οποίο να το χρησιμοποιούν μόνο για τις βρωμοδουλειές και να έχουν 3-4-5 τέτοια καρτοτηλέφωνα για τις βρωμοδουλειές. Στην Ελλάδα νομίζω πλέον είναι υποχρεωμένοι να εγγράφουν ακόμη και τα καρτοτηλέφωνα. Στην Κύπρο όχι. Στην Κύπρο ακόμη μπορείς να αγοράσεις αριθμό καρτοκινητού χωρίς να δηλώσεις τα στοιχεία σου πουθενά. Και μπορώ εγώ να αγοράσω 5, ας πούμε, και να τους βάλω σε 5 διαφορετικές συσκευές και να είμαι 5 διαφορετικοί άνθρωποι. Εντάξει. Προσέχουμε πάρα πολύ. Το διαδίκτυο από μόνο του δεν είναι βλαβερό. Το διαδίκτυο από μόνο του δεν είναι κακό. Οι χρήστες μπορούν να είναι βλαβεροί και κακοί και επικίνδυνοι. Και κάνουμε μία διακριτική, μετρημένη και ωφέλιμη χρήση του διαδικτύου και για μας και για τους άλλους. Νομίζω ότι έχω δώσει κάποια στοιχεία. Αν κάποιοι από εσάς έχετε περισσότερα ερωτήματα γύρω από το θέμα γνωριμίας μέσω διαδικτύου ή αν έχετε κάποια ιστορία που θέλετε να μοιραστείτε, το email μου το γνωρίζετε, thekla.petridou@yahoo.gr, υπάρχει και στην περιγραφή του καναλιού, υπάρχει και στην ιστοσελίδα μου το mail μου και στείλτε μου ένα mail συγκεκριμένο για να σας φτιάξω vlog. Φιλιά!